Ένα σχόλιο για τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση όσον αφορά τη στήριξη της οικονομίας, αφόσον έχουμε κλειστές επιχειρήσεις. Κύριε Μακρατσά, πρώτα να επισημάνουμε το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στον τομέα της υγειονομικής κρίσης, δεδομένου ότι όπως φαίνεται από όλα τα στοιχεία δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κορύφωση των φαινομένων, των κρουσμάτων, και άρα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς και υπάκουοι, θα έλεγα, στα κελέσματα, στις παρενέσεις των ειδικών, των αρχών και των υπηρεσιών, ούτως ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την εμφάνιση κρουσμάτων, τη διάδοση, τη διασπορά του ιού και να καθυστερήσουμε την κορύφωση αυτής της διαδικασίας, ούτως ώστε να επιτρέψουμε στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, νομίζω, με την σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που άρμοζε στις περιστάσεις, ενήργησε άμεσα, έτσι ώστε αφενός μεν να εξασφαλίσει την λειτουργία των κρατικών δομών και υπηρεσιών, και αφετέρου σε δεύτερο χρόνο, αρχίζοντας πλέον να καταγράφουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής, να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά και την προστασία των εργαζομένων, με την εξαγγελία, με την δρομολόγηση μιας δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής. Μιλάμε για σημαντικά, πολύ σημαντικά κεφάλαια. Εξασφαλίσαμε πρώτα-πρώτα στο Eurogroup την ικανοποίηση των εθνικών αιτημάτων, ούτως ώστε να υπάρξει περιθώριο δημοσιονομικό. Δεν ισχύουν πλέον οι δεσμεύσεις για το 3,5% των πλεονασμάτων που ίσχυαν για το 2020, δεν θα ισχύσουν για αυτή τη χρονιά. Και βέβαια δεν θα συνυπολογιστούν στις δημοσιονομικές δαπάνες οι δαπάνες που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και στην ενίσχυση της οικονομίας. Πάντως καλά τα μέτρα, λένε οι επιχειρηματίες, αλλά δεν θα αντέξουμε τόσο και όλο τα μαγαζιά κλειστά. Έτσι είναι, αλήθεια είναι, κύριε Μακρατσά. Νομίζω ότι όσο κλιμακώνονται τα συμπτώματα, τόσο θα κλιμακώνονται και τα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση ή μόνο από τη συνέπεια που θα επιδείξουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που από εμάς εξαρτάται είναι να δείξουμε μια υπεύθυνη συμπεριφορά, ατομική και συλλογική, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στον περιορισμό των συνεπειών, και από την πλευρά της κυβέρνησης κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που παρουσιάζονται. Μάλιστα, πάντως η αντιπολίτευση λέει ότι ανεπαρκή είναι τα μέτρα και ζητάει περισσότερα για απολύσεις και για τους πληστηριασμούς. Λέει δηλαδή ότι δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Κύριε Μακρατσά, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι όσο θα εμφανίζονται, μιλάμε για πρωτοφανή γεγονότα, μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όσο θα εμφανίζονται κάποια δεδομένα τα οποία θα χρήζουν προστασίας, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Μιλάμε λοιπόν για δέσμη μέτρων που θα ενισχύεται κάθε φορά αναλόγως των ζητημάτων που τίθενται και που χρήζουν αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο τώρα θέλω, επειδή μιλάμε όσον αφορά και για την περιοχή μας εδώ. Είναι σε καραντίνα η Δραγασιά και η Δαμασκηνιά. Είχαμε κρούσματα με θετικά με κορονοϊό και είναι μια κατάσταση δύσκολη και για την περιοχή μας. Είναι αλήθεια, κύριε Μακρατσά. Έχω συνεχείς επικοινωνίες. Δεσμευόμενοι και εμείς βεβαίως από τους περιορισμούς των συναντήσεων και των κινήσεων μας. Έχω συνεχείς επικοινωνίες. Μίλησα χθες και με τους προέδρους των δύο χωριών. Νομίζω ότι οι βασικές ανάγκες είναι εξασφαλισμένες αυτή τη στιγμή για τους κατοίκους. Τι σας ζήτησαν οι πρόεδροι, εφόσον ήσασταν σε επικοινωνία, τι σας ζητάνε? Κοιτάξτε λίγο, δεν έχουν κάποιες ανάγκες αυτή τη στιγμή πέραν από αυτές που έχουν ικανοποιηθεί, στις οποίες ανταποκρίνεται και η περιφέρεια και ο Δήμος Βοΐου.
φυσικά και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα παράπονο, ας το πούμε έτσι, για την απουσία ιατρικού προσωπικού στα χωριά αυτά, αλλά καταλαβαίνετε ότι και τα δύο αυτά χωριά υπόκεινται στους περιορισμούς και στους κανόνες και για την υπόλοιπη χώρα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι τα περιστατικά που δεν έχουν πάει, που δεν έχουν διακομιστεί, γιατί τα σοβαρά περιστατικά έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία, βαίνουν καλύτερα, έχουν ηπιότερα συμπτώματα, αυτά μέχρι χθες το βράδυ, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στα δύο αυτά χωριά.